Μια ακόμη πρωτοχρονιά στο Σικίσκου σκουτιά. Τα χρώματα, τα στολίδια και τα λαμπιόνια δεν μπόρεσαν ούτε φέτος να ζεστάουν την καρδιά τους τις γιορτές αυτές οι μέρες, καθώς δεν βρίσκονται στα σπίτια τους, στα οποία ο χρόνος παραμένει παγωμένος στις εικόνες καταστροφής από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Δεν βλέπουμε τίποτα στον ορίζοντα να φαίνεται. Τίποτα. Τίποτα. Εκεί περιμένουμε. Πάμε στον τρίτο χρόνο πλέον και δεν υπάρχει καμία, μα καμία ένδειξη ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει ελπίδα. Προσπαθούμε να μην τη χάσουμε έστω και αυτή τη λίγη. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, απογοητευόμαστε. Να πει μια άλλη για τους ανθρώπους. Δεν μπορεί, δεν θα γίνει πράγμα ή θα γίνει, μα να γίνει τώρα. Αλλά να μην γίνει ποτέ. Ελπίδε. Να πούνε μόνο την αλήθεια. Ο φακελός σας που βρίσκεται. Ούτε ξέρουμε, ούτε μπορούμε να μάθουμε. Παίρνω σε μηχανικούς, ή αύριο, ή μεθαύριο. Δεν μπορείς να ζήσεις έτσι. Ούτε διακονευόμαστε, ούτε ζητάμε. Θέμε να μας δώσουν τις άδειες να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Να μπούμε μέσα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Αυτό είναι εγγόνι μου που είδες τώρα μέσα. Πού να παίξει αυτό το παιδάκι. Υποτίθεται εδώ θα κάνανε και παιδική χαρά. Εγώ είμαι ανάπηρη, έχω 67% αναπηρία, έχω πρόβλημα, έχω σπονδυλοδεσία. Οι μέσοι μου είναι όλο βίδες. Ξέρεις ότι η κίσκη εδώ, η υγρασία τρέχουν το πρωί και όλα αυτά πάνε στο σώμα μας, δηλαδή στις βίδες μου, στο ένα, στο άλλο. Τραβώ πάρα πολλά. Σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα Παιδιάδας αναζητούν το φως της ελπίδας, κάνοντας την ευχή να τρέξουν σχετικές διαδικασίες που έχουν βαλτώσει. Δυστυχώς είμαστε τρίτη χρονιά του Κίσκου και περιμένουμε μία απόφαση να πάρθει. Να ανοίξουν οι φάκελοι, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια μας. Διότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προοπτική, γιατί καθυστερούν η διαδικασία έγκρισης φακέλων. Έχουν εγκριθεί γύρω στους 40 από τους 3.000 που έχουν κατατεθεί. Και μια πρόχειρη δικαιολογία που βρίσκει το κράτος είναι ότι δεν έχουν διευθετηθεί τα θέματα τα κληρονομικά. Εδώ μας κοροϊδεύουν, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Στους Σικίσκους επικρατεί σκηνικό απόγνωσης. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που έχουν λάβει το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες αποκατάστασης των σπιτιών τους. Τρίτη και θα πάει και τέταρτη και μπορεί να πάει και δεν ξέρω. Δηλαδή εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας από ό,τι βλέπω. Στην κυβέρνηση να δώσει σημασία στο αρκαλοχώρι. Διότι το αρκαλοχώρι δεν ακούγεται πουθενά. Έχουμε κάνει το φάκελο, είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Νιώθουν ξεχασμένοι από την πολιτεία και επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, ώστε τα χωριά φαντάσματα να αποκτήσουν και πάλι ζωή. Πιστεύω το νέο έτος να είμαστε καλύτερα. Να προσπαθήσουν να μας δώσουν κανένα φράγκο, να πάμε στο σπίτι μας να τα φτιάξουμε. Μας έχουν δώσει 66 εκατομμύρια. Τα έχουν δώσει σε 8.000 περιπτώσεις, αφημί. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Όχι. Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία. Είναι λοιπόν κοροϊδία στην κοροϊδία. Δυστυχώς έχουν παγώσει τα πάντα. Στο Αρκαλοχώρι συναντήσαμε και τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Κασελιού και Βιάννου Ανδρέα, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων με το βλέμμα να είναι στραμμένο και σε εργασίες που υλοποιούνται σε αρκετούς λαβωμένους από τον σεισμό ιερούς ναούς. Τώρα γίνεται στον Άγιο Νεκτάριο, η Αγία Ζώνη είχε αποκατασταθεί, ο προφήτης Ηλίας επίσης είχε αποκατασταθεί, γίνονται στο Ίνι εργασίες για να αποκτήσουν ένα ναό, γιατί ο καθεδρικός θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στη Βόνη επίσης γίνονται εργασίες. Αγωνιζόμαστε όλοι για την ελπίδα και για το μέλλον του Αρκαλοχωρίου.